Λοιπόν, πάμε τώρα και έχω να πω πολλά γι' αυτό, γιατί εγώ το περίμενα πώς και πώς. Σε ένα κόνσεπτ, σε ένα reality μόδας, το οποίο σκίζει κυριολεκτικά στην Τουρκία, θέλω να σου πω, My Style Box, έκανε χθες γρήγορη πρεμιέρα, δεν το περιμέναμε. Παρουσιάστηκε η Ευαγγελία Ραβανή, κριτική επιτροπή. Στέλιος Κουδουνάρης, Αλεξάνδρα Κατσαίτη και ο φωτογράφος ο Χριστόπουλος. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και έχουμε πολλά να πούμε, γιατί από ό,τι βλέπω και στο νούμερο τηλεθέασης δεν πήγε καθόλου καλά, παιδιά. Όλοι το για να δούμε. Αλλά... Όλους. Σας καλωσορίζουμε στο My Style Rocks. Έγινε πολλή συζήτηση. Υπήρξε μπόλικο παρασκήνιο. Έφτασε μέχρι και στην αναβολή. Αλλά τελικά το ξενόφερτο My Style Rocks, επί της ουσίας reality μόδας, έκανε χθες πρεμιέρα με παρουσιάστρια την Ευαγγελία Ραβανή. 14 κορίτσια θα διαγωνιστούν για να εντυπωσιάσουν τόσο την κριτική επιτροπή, όσο και εσάς που μας βλέπετε από το σπίτι. Η ίδια για πρώτη φορά σε κεντρικό ρόλο ενός τηλεοπτικού project ήταν άνετη και λαμπερή. Ωστόσο, το συγκεκριμένο reality, όπως το έχουμε δει να παίζεται στο εξωτερικό, στηρίζεται όχι τόσο στην παρουσιάστρια που έχει διεκπεραιωτικό ρόλο, αλλά στις παίκτριες και κυρίως στην επιτροπή. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που είστε κοντά μας. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς σε βρήκαμε. Λοιπόν, για να βοηθήσετε τα κορίτσια, βρίσκεστε εσείς εδώ, να αναδείξουν περισσότερο το στυλ τους. Πάμε λοιπόν στους κριτές. Οι τρεις συγκεκριμένοι στο χώρο τους επαγγελματίες της μόδας, Στέλιος Κουδουνάρης, Αλεξάνδρα Κατσαίτη και Χάρης Χριστόπουλος, είναι σαφώς γνώστες του αντικειμένου τους, αλλά τηλεοπτικά και μάλιστα σε μια παραγωγή με διάρκεια μαμούθ ήταν άνευροι. Οι υποδείξεις τους έμοιαζαν μάλλον αναμενόμενες, ενώ έλειπε παντελώς το χιούμορ, πόσο μάλλον το βιτριολικό που καθορίζει αυτό το κόνσεπτ. Αυτή η εικόνα που μας παρουσιάζεις είναι μια πάρα πολύ basic κατάσταση, πάρα πολύ συνηθισμένη των κοριτσιών σήμερα. Δηλαδή, αν μας έλεγες ότι βγαίνω από το σπίτι μου και πάω με τις φίλες μου να πιω ένα καφέ, it's okay, τέλεια. Κανένα πρόβλημα. Είσαι μπουκωμένη από κάτω μέχρι πάνω. Έχεις ένα καλό στοιχείο, αλλά το έχεις διαλύσει με την πολλή πληροφορία. Και σου μιλάω και προσπαθώ να το φτιάξουμε, γιατί μια βάση υπάρχει και εσύ αρνείσαι να με ακούσεις. Αυτό που με ενοχλεί σε σένα είναι ότι έχεις δυθεί για ρόλο. Είναι σαν να έχεις κοπιάρει, σαν να έχεις αντιγράψει ένα ρόλο. Προφανώς επηρεασμένη από ταινίες. Δεν είναι η ζωή ταινία και το στυλ επίσης δεν αντιγράφεται. Όσο για τις παίκτριες, το casting φαίνεται πως εξαντλήθηκε στην εξωτερική εμφάνιση και όχι στην προσωπικότητα. Ενώ οι ατάκες που έλεγε μία στην άλλη θύμιζαν περισσότερο shopping star και πολλές φορές έμοιαζαν επιτυδευμένες. Τώρα σε είδα έτσι λίγο να χαμογελάς, αλλά πριν λίγο είδα λίγο θλίψη στα ματάκια σου με αυτά που σου λέγε ο Στέλιος στεναχωρητικές. Όχι. Όχι, αλλά μου κλαις. Κλαις. Κοριτσάκι. Κλαίς. Γιατί κλαίς. Ήταν αυστηρός. Από το άγχος. Από το άγχος ή σε στεναχωρήσαμε εμείς. Κάτσε μισό λεπτό. Μια ερώτηση. Γιατί δεν θέλουμε να στεναχωρήσουμε κανέναν. Έλα βρε κορίτσι μου, σε παρακαλώ. Το μάλωσες το κορίτσι, Στέλιο. Στα αρνητικά του reality είναι σαφώς η μεγάλη του διάρκεια που το κάνει να μοιάζει επαναλαμβανόμενο και δίχως ανατροπές. Πάντως η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα με οικονομική κρίση στην οποία μεταδίδεται το συγκεκριμένο κόνσεπτ, αφού τα κανάλια που το προβάλλουν μέχρι σήμερα βρίσκονται σε χώρες οικονομικά ισχυρότερες ή σε τροχιά ανάπτυξης. Δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε καθόλου χθες. Είδαμε. Το είδα και πραγματικά δεν το περίμενα έτσι. Και αυτό φυσικά το έδειξαν και τα νούμερα τηλεθέασης που δεν ήμουν η μόνη που δεν το περίμενα. Για τα νούμερα θα μιλήσω ο Θέμης. Εσείς αυτό που είδατε, που σας φάνηκε. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου η Ευαγγελία Ραβανή. Θεωρώ ότι αυτό το, η επιλογή, το να αναλάβει ολόκληρη εκπομπή πάνω της, είναι τελείως λάθος. Όχι, είναι διεκπαιρεωτική παρουσιάστρια στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι φιλική συμμετοχή στην παρουσίαση. Ναι, έτσι όμως είναι το κόνσεπτ. Η Ευαγγελία Ραβανή για μένα είναι η πιο όμορφη κοπέλα στην ελληνική τηλεόραση. Αυτό, συμφωνώ. Είναι πανέμορφη, έχει λάμψη. Και πρέπει να υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση γιατί έχει μια φρεσκάδα, μια λάμψη. Τι λέγεται, έχει παιδιά. Και απλά, δηλαδή, επειδή εγώ βγήκα και το ξένο, ένα πολύ αγαπημένο μου project, είναι τελείως διαφορετικό. Η κριτική επιτροπή, ο καθένας από αυτούς, είναι πολύ καταξιωμένος στον χώρο. Και παίζουν μεγάλο και εξαιρετική μεμονωμένα. Αλλά θέλει πιο πολύ ένταση. Αυτό. Εγώ στην κριτική επιτροπή, και δηλαδή, θα έβαζα κάποιον ο οποίος να είναι πιο πικάντικος, πιο καυτικός. Θα ήθελες Κωστέτια, δεν θέλεις Μαράκο, στο Γιώργο, η παρουσιάστρια, εγώ θα ήθελα να έχει, εφόσον είναι για κορίτσι που να είναι από τον χώρο της μόδας, να μην είναι απλά διεκπαιρεωτική. Να έχει άποψη, να μπορεί λίγο να... Ναι, 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 και ήταν αρκετά μεγάλο και κουραστικό. Λοιπόν, Θέμη μου,
Εγώ θέλω απλά να σας πω από μακριά, δεν θα βγούμε πρώτα παραθυράκι για το My Style Rocks να δούμε τα ποσοστά τηλεθέασης. Έλα. Εγώ ήθελα να σας πω ότι χθες το Twitter πάντως πήρε φωτιά με το My Style Rocks, γιατί οι τηλεθεάτρες κυρίως έλεγαν ότι είναι μια μίξη shopping star και next top model. Πάμε να δούμε τώρα τι έκανε το My Style Rocks, γιατί ολόσωμο, υπέρλαμπρο πλάνο. Βγαίνεις και μέσα στο My Style Rocks. Έτσι, μπράβο. Είσαι παντού. Να περπατάω κι εγώ να πάμε κάνω στην πασαρέλα, Θέμη. Λοιπόν, να σας πω ότι καταρχάς η μαμούθ διάρκεια του επίσης σχολιάστηκε, γιατί κρατάει διαρκή περίπου τρεις ώρες, τρεις ώρες παρά ένα τέταρτο, και στο δυναμικό κοινό και το σύνολο, για να δούμε τι έκανε. Σύνολο λοιπόν και δυναμικό κοινό. Βοηθήστε με. Μπράβο. 6% στο σύνολο λοιπόν, το My Style Rocks. Εχθές, πολύ χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης για πρεμιέρα. Και θέλω να σας πω ότι το peak του, ας πούμε, το σημείο που έκανε έτσι τα μεγαλύτερα του ποσοστά ήταν λίγο πριν το τέλος. Λίγο πριν το τέλος, γύρω στις 6:15, εκεί που είχαμε και κλάματα μιας παίκτριας, και 7,1% στο δυναμικό κοινό, στις γυναίκες, στις ηλικίες, συγγνώμη, δηλαδή 15 έως 44 ετών. Χαμηλά τα ποσοστά αυτά για τον Sky που πέρσι τερμάτισε πρώτο στην τηλεοπτική σεζόν. Πολύ χαμηλά ποσοστά. Βέβαια δεν είναι το μόνο πρόγραμμα του Sky που εχθές έκανε χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης, και πάμε να δούμε ευθύς αμέσως τι έγινε στη μάχη της τηλεθέασης.